Οριακή είναι εκ νέου η κατάσταση στο Μετρό Θεσσαλονίκη. Το βράδυ τη Πέμπτη, η κατασκευάστρια Κοινοπραξία έστειλε με δικαστικό επιμελητή στην Αττικό Μετρό ειδική δήλωση διακοπή έργων, με την οποία γνωστοποίησε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τι εργασίε. Η εν λόγω απόφαση ήρθε αφού εξέπνευσε η εξάμηνη διορία που είχε δώσει το τέλο του Αυγούστου 2013. Ο Υπουργό Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοίδη για την απεμπλοκή του μεγαλύτερου δημοσίου έργου τη χώρα από τι μόνιμε παθογένειε που αντιμετώπιζε. Την Παρασκευή, η Αττικό Μετρό επιχείρησε να προλάβει σε επίπεδο δημοσιότητα τι εξελίξει, καθώ ανακοίνωσε ε, με αφορμή την ειδική δήλωση διακοπή έργων τη αναδόχου κοινοπραξία του Μετρό Θεσσαλονίκη ότι το έργο επιβάλλεται να συνεχίσει απρόσκοπτα, χωρί να χαθεί ούτε μία ημέρα, τις κατασκευασικέ εργασίε σε όλου του σταθμού που είναι διαθέσιμο. Ισχύουν απαρέγκλητα τα όσα είχε δηλώσει ο Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκη. Η σύμβαση κατασκευή του δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευση. Τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται. Είναι η ώρα των υπεύθυνων αποφάσεων για όλου. Σύμφωνα με πληροφορίε, στην επιστολή της, η κοινοπραξία επικαλείται τα γνωστά προβλήματα του έργου, δηλαδή την εμπλοκή του σταθμού Βενιζέλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τις καθυστερήσεις, τις απαλωτριώσεις, όπως την περίπτωση του σταθμού Βούλγαρη, την έλλειψη κατασκευαστικών μετόπων και την καθυστέρηση στην επίλυση του ζητήματος της μεταφοράς του μετροποντικά. Πηγές Αττικό Μετρό σημειώνουν ότι οι αιτιάσεις της κοινοπραξίας αποτελούν μύθο, καθώς το έργο μπορεί να συνεχιστεί και να παρουσιάσει απορροφήσεις σπόρων ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ κάθε μήνα, ακόμη και με την υφιστάμενη διάταξη των κατασκευαστικών μετόπων.